Με το φακό του Καλυμνός News βρισκόμαστε στην κεντρική μας πλατεία. Λοιπόν, είναι γεμάτη με ημερόπλια. Βλέπετε εδώ, είναι όλα αραγμένα, γιατί το πρωτόκολλο λέει ότι 31 Οκτωβρίου σταματάνε τα πάντα. Τα ημερόπλια δηλαδή σταματούν και γι' αυτό είναι όλα αραγμένα. Ωραίο είναι το θέμα, οφείλουμε να πούμε, και είναι τα ημερόπλια που έφεραν αρκετό κόσμο στην Κάλυμνο όλο το καλοκαίρι, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε όλοι. Τα ημερόπλια έκαναν καλά τη δουλειά τους. Έφεραν κόσμο, γέμισαν οι καφετέριες, πήγανε στα διάφορα καταστήματα. Καλό ήταν αυτό, και το γεγονός ότι βλέπαμε τον κόσμο να κατεβαίνει μας έφτιαχνε τη διάθεση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Τώρα έχουν αράξει, έχουν κλείσει τα πρωτοκολλά τους. Σαν να είμαστε σε μια μαρίνα έτσι, ξύλινων εντυπωσιακών σκαφών. Πολύ ωραία σκάφη, πολύ ωραία σκάφη. Εντυπωσιακά, και οι Καλύμνοι βέβαια με τα σκάφη τους έχουν μια ιστορία, τα προσέχουν. Εδώ τώρα φαίνεται και το λογικό αίτημα των πλειοκτητών. Βέβαια. Που λένε ότι σε αυτή την πλευρά θα πρέπει να υπάρχει μόνιμα ο χώρος για τα ημερόπλια. Γιατί πολλές φορές δεχθήκαμε και παράπονα προβλήματα. Ότι μπαίνανε ενδιάμεσα ιστιοπλοϊκά σκάφη. Και δεν μπορούσαν να αράξουν και να κατεβάσουν τον κόσμο. Ενώ τώρα, κοιτάξτε τι ωραία είναι. Ναι, εδώ, μια χαρά. Καλημέρα σας, καλημέρα. Τι κάνεις? Καλά, πολύ καλά. Το παλεύω. Να βλέπουμε εμείς εδώ τα ημερόπλια. Ναι, σας ακούω, ναι. Ωραία η σκέψη του μάμα. Ωραία, δεν είναι? Ναι, βέβαια, γιατί τώρα πριν μια εβδομάδα είχε 8, τα μέτρησα, σκάφη. Και είχαν κλονίσει τα ημερόπλια που θα δέσουν για να βγάλουν το χειμώνα. Υπήρχε πρόβλημα, υπήρχε σοβαρό. Πρόβλημα. Γιατί αυτός ο τόπος έχει καθιερωθεί για τα ημερόπλια. Εσείς πώς πάτε? Καλά. 9 του μήνα πάω για το εμβόλιο. Μπράβο. Δόξα τω Θεώ. Μπράβο, καπετάνιε. Να είστε καλά. Να έχετε υγεία. Λοιπόν, αυτά βλέπετε και τους καπεταναίους, οι οποίοι λένε ότι αυτός ο χώρος εδώ πρέπει να παραμένει για τα ημερόπλια. Και να μην ταλαιπωρούνται ούτε οι καπετάνοι που έρχονται εδώ για να ράξουν και να κατεβάσουν τον κόσμο, πρέπει να τους αφήσουν αλλού, να δένουν τα σκάφη τους αλλού. Είναι, πρέπει να το κοιτάξουν αυτό. Οι υπεύθυνοι για την επόμενη σεζόν. Αλλά ως εικόνα είναι πάρα ωραία. Πάρα πολύ όμορφη. Πολύ ωραία. Συνεχίζοντας το ρεπορτάζ προς την πλευρά του λιμεναρχείου, βλέπουμε και άλλα σκάφη και άλλα ημερόπλια εδώ. Τον κύριο Σάκη Κυπρέο έξω από το πειρατικό του, πολύ ωραίο σκάφος. Καλημέρα σας. Καλημέρα κυρία Μάιλε. Γιατί είστε εδώ, κύριε? Τελειώσαμε. Τέλειωσε η σεζόν, τέλειωσε καλά και είμαστε τώρα εδώ πέρα. Αδειάσαμε το... Καλημέρα. Αδειάσαμε το σκάφος, βγάλαμε τα πράγματα όλα έξω και μπας περιπτώσει μείναμε λιγάκι να ξεκουραστούμε και να ξεκινήσουμε κάποιες συντηρήσεις εν ώψη της καινούργιας πια σεζόν. Δεν σταματάνε ποτέ αυτά, έτσι? Ποτέ. Όταν είσαι μέσα στη θάλασσα με τέτοια πράγματα, ποτέ δεν σταματάς. Πήγε καλά η φετινή σεζόν? Καλά πήγε. Καλά και πήγε. Και παρόλο που ξεκινήσαμε έτσι λιγάκι άσχημα, στο τέλος, μάλλον από τον Ιούλιο και πέρα, όλα τα καΐκια δουλέψαν καλά. Ναι. Όλα δουλέψαν καλά. Μέχρι και το τέλος δουλέψαν καλά. Πάντως η εικόνα με τα ημερόπλια εδώ γύρω-γύρω στο λιμάνι, σαν μια μεγάλη μαρίνα, είναι πολύ ωραία, οφείλουμε να πούμε. Ναι. Είναι, όλα τα σκάφη, το ένα είναι πιο ωραίο από το άλλο. Δηλαδή δεν μπορεί να ξεχωρίσει ποιο είναι το πιο ωραίο και είναι κάτι που, εν πάση περιπτώσει, δίνει ομορφιά. Τουλάχιστον για αυτή την εποχή, δίνει αυτή την ομορφιά στο λιμάνι. Βέβαια, το καλοκαίρι. Και ζωή δίνει, και οικονομική. Ζωή. Δουλεύουν, ξέρω εγώ, τουλάχιστον 200 άνθρωποι δουλεύουν μέσα σαν πληρώματα και τα υπόλοιπα επαγγέλματα που ασχολούνται με αυτά τα σκάφη τον καιρό που καθόμαστε και κάνουμε τις συντηρήσεις. Άρα λοιπόν εδώ τώρα είναι η θέση που θα μείνουν όλο το χειμώνα? Εδώ με κάποια συνεννόηση με το Λιμενικό Ταμείο και με το Λιμεναρχείο μας δώσαν, τέλος πάντων φροντίσαν και μας δώσαν εδώ πέρα κάποια θέση για να είναι ασφαλισμένα τα καΐκια για τη χειμερινή περίοδο, γιατί έχουμε κάποια προβλήματα με κάποιους καιρούς, έχουν προβλήματα. Ναι, βέβαια. Και το καλοκαίρι υπάρχουν θέσεις για να ανταράζετε, να μην υπάρχουν αυτά τα προβλήματα που υπήρξαν φέτος? Το καλοκαίρι πιστεύω ότι θα βρούμε θέσεις. Ναι, είχαμε κάποια ένταση. Αλλά πιστεύω ότι αν υπάρχει καλή διάθεση και από τις δύο πλευρές, στο τέλος λύνονται, και εδώ το παράδειγμα είναι αυτό που βλέπετε τώρα. Ωραία. Λοιπόν, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Τι να πούμε τώρα, του χρόνου να έχουμε ακόμα μια καλύτερη τουριστική σεζόν. Να είστε καλά, εύχομαι καλό χειμώνα σε όλους. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.